Ένα κέντρο που θα δημιουργηθεί σε χώρο του Πανεπιστημίου Κρήτη, αρχικά στο Ρέθυμνο, που θα συνδέει την ακαδημαϊκή κοινότητα με τη γνώση, την έρευνα και την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, βρίσκεται στο επίκεντρο συνεργασία που προχώρησε μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτη και τη UNICEF. Η υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασία έγινε σήμερα μεταξύ του πρίτανη Γιώργου Κοντάκη και του διπλωματικού εκπροσώπου του Γραφείου τη UNICEF στην Ελλάδα. Θα ιδρύσουμε το κέντρο για τα δικαιώματα του παιδιού στην έδρα του Πανεπιστημίου μας, στο Ρέθυμνο. Ε, Ενδεχόμενα όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες αυτό απλωθεί και στο Ηράκλειο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τις επιστήμες της αγωγής, τις κοινωνικέ επιστήμες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες στο Ρέθιμνο που σε θέματα δικαιωμάτων ε, πάντα είναι στην πρώτη γραμμή. It's a very important day today. Why? Because we signed with the University of Crete. UNICEF is proud that this university, which has contributed a lot to the society, is now a partner to UNICEF within the Child Rights Center. Together, we will strengthen the culture of child rights, and together also, we will promote teaching child rights in academia. Και από τις δύο πλευρές επισημάνθηκε ότι αυτή η συνεργασία μόνο σημαντικά ωφέλη μπορεί να επιφέρει στη βάση της ανάγκης, τα δικαιώματα των παιδιών και η υπεράσπισή τους να είναι ο κανόνας που δεν θα έχει μάλιστα εξαιρέσεις. Η σύνδεση του Πανεπιστημίου Κρήτης με την κοινωνία είναι ισχυρή. Και Πιστεύουμε ότι θα επηρεάσουμε και πιστεύω ότι και η UNICEF απευθύνεται στα πανεπιστήμια, διότι εκτιμά τον σημαντικό ρόλο που έχουν στην επίδραση των τοπικών κοινωνιών και στην ευαισθητοποίησή τους σε τέτοια θέματα. Μέσα ωστόσο σε ένα πλαίσιο αλλαγών που επέρχονται στην παγκόσμια κοινότητα και με τις τεχνολογικές εξελίξεις, αυτό που επισημάνθηκε είναι πως η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών αποτελεί σταθερό ζητούμενο με την υπεράσπιση τους να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις αλλαγές που σημειώνονται. We adapt to That the best interests of the child are respected. And this is why the universities, and today the University of Crete, and the governments, of course, and the civil society are our close partners to achieve this.